Εδώ, δίπλα μου, στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, υποψηφίος περιφερειάρχης για το Βόρειο Αιγαίο, με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο κ. Σταύρος Τάσος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τάσο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Και βουλευτής, βέβαια, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εδώ, στην Λέσβο. Σας έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις ημέρες. Έχετε πραγματικά οργώσει τα νησιά μας, παρουσιάζοντας και τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης μαζί με τους υποψηφίους δημάρχους όπου βρίσκεστε. Να ξεκινήσω λοιπόν με αυτό. Ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά στην ενασχόλησή σας με τα θέματα της Λέσβου, τα προβλήματα του νομού της Λέσβου. Είχατε την ευκαιρία τώρα να δείτε και όλες τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου. Πρώτες εικόνες, πρώτες εκτιμήσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω ξεκινώντας είναι ότι αυτή η επαφή μας με τον κόσμο δεν είναι συγκυριακή και δεν αφορά μόνο τις εκλογές. Η επαφή μας με τον κόσμο είναι μόνιμη και ως βουλευτής Λέσβου, επειδή δεν έχουμε άλλους βουλευτές σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχω επισκεφθεί επανειλημμένα όλα τα άλλα νησιά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, για μας η επαφή με τον κόσμο είναι μόνιμη και τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο επίσης μας απασχολούν και εμάς και προσπαθούμε να προτείνουμε λύσεις, όχι μόνο να προτείνουμε, αγωνιζόμαστε να βρεθούν λύσεις βέβαια σε όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Και έχετε καταθέσει και πολλές φορές ερωτήσεις στην Βουλή για τα προβλήματα και τα ζητήματα των υπολείπων νησιών. Οπότε... Τα προβλήματα λοιπόν, πέρα από τα γενικότερα προβλήματα της φτωχοποίησης, της φορολιστίας, της ανεργίας και όλα αυτά που απασχολούν όλο τον ελληνικό λαό, έχουμε εδώ και τα ιδιαίτερα προβλήματα, την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας, με τα ιδιαίτερα αυτά προβλήματα, τόσο όσον αφορά τα οικονομικά, δηλαδή την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου, και η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά και η σύνδεσή του με το προσφυγικό, που για μας είναι απαράδεκτη, γιατί ουσιαστικά η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ συνδέεται με τον υπερκορεσμό των hot spot. Δηλαδή ουσιαστικά λένε στους νησιώτες, αποδεχθείτε έναν αριθμό πάνω από τις δυνατότητες των hot spot, γιατί αυτό λέει ο νόμος που ψηφίστηκε τελευταία, για να διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ στα 5 αυτά νησιά. Είναι απαράδεκτο αυτό και για να μπω αμέσως στο ένα θέμα που απασχολεί όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως Λέσβο, Χίο και Σάμου, που είναι και στην περιφέρειά μας, είναι το προσφυγικό. Για μας λοιπόν το ζήτημα δεν είναι η αποσυμφόρηση των νησιών, είναι ο απεγκλωβισμός των μεταναστών από τα νησιά, δηλαδή να κλείσουν τα hot spot, να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για σύντομο χρονικό διάστημα στην ενδοχώρα και εκεί να γίνονται οι εξετάσεις των αιτήσεων ασύλου και όλη αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία να είναι σύντομη και οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν τα απαιτούμενα έγγραφα για να πάνε στις χώρες που αυτοί επιθυμούν και δικαιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο. Οφείλω να παραδεχτούμε και να θυμηθώ πριν από 3 χρόνια ότι οι παρατάξεις της ΛΑΣ ήταν οι πρώτες που είχαν εντοπίσει ότι τα hot spot θα καταντούσαν φυλακές των ανθρώπων αυτών και τα νησιά μας τόπος εγκλωβισμού. Έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Γι' αυτό για μας αυτή η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι απαράδεκτη, γιατί τι κάνει αυτή η συμφωνία. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη που την συναποτελούν πήραν όσους ήθελαν σε φτηνά εργατικά χέρια, περίπου 1 εκατομμύριο, μετά έκλεισαν τη Στρόφιγγα γιατί δεν χρειάζονται προς στιγμή άλλους. Ναι. Και η πολιτική τους είναι η πολιτική αποτροπής, δηλαδή πώς να απαλλαγούμε από αυτούς. Δηλαδή τα θύματα τους τα αντιμετωπίζουν σαν θύτες. Ναι. Η πρότασή σας είναι η θέση σας σταθερή, να κλείσουν τα hot spot, να πάρουν οι άνθρωποι τα χαρτιά τους και να φύγουν στις χώρες προορισμού. Διπλός απεγκλωβισμός. Σας κατηγορούν ότι είναι αναδαφικά αυτά που προτείνετε από τη στιγμή που είναι κλειστά τα σύνορα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Μένετε χωρίς να συζητάτε σε μια στήρα πρόταση χωρίς προοπτική. Τι απαντάτε? Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα και θα πω οι δικές τους πολιτικές πού οδήγησαν. Οδήγησαν στο μόνιμο εγκλωβισμό των ανθρώπων αυτών στα κολαστήρια αφενός και αφετέρου στη δημιουργία προβλημάτων στους τοπικούς πληθυσμούς. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή η δικιά τους ρεαλιστική απάντηση είναι
τα κολαστήρια και οι αντιδράσεις που δίνουν έδαφος σε ρατσιστές και φασίστες όπως οι Χρυσαυγίτες να σπέρνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Επομένως, δεν είναι, όταν κάτι είναι δίκαιο, αγωνίζεσαι να το επιτύχεις. Αγωνίζεσαι. Mm-hmm. Και αν το επιτύχεις ή όχι, δεν είναι σίγουρο. Αλλά σίγουρα όμως δεν μπορείς να αποδεχθείς αυτόν το ρεαλισμό της υποταγής. Το ρεαλισμό της υποταγής. Εμείς έχουμε το ρεαλισμό των αναγκών, των λαϊκών αναγκών, ναι, και το ρεαλισμό των ανθρώπων αυτών που έχουν ανάγκη, που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους χωρίς να το θέλουν, επειδή κάποιοι για τα δικά τους συμφέροντα που αφορούν την εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων, των αγωγών και όλα αυτά, τους έδιωξαν είτε σε περίοδο πολέμου για να αποφύγουν το θάνατο, είτε σε περίοδο ειρήνης, μέσα εισαγωγικά το ειρήνης, για να αποφύγουν την εξαθλίωση. Επομένως, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι θύματα αυτών των πολιτικών να αντιμετωπίζονται ως θύτες. Και δεν είναι ο ρεαλισμός τους, ο ρεαλισμός αυτός της αποδοχής ως τετελεσμένο φυσικό φαινόμενο, κάτι είναι όπως ο σεισμός, ας πούμε, που δεν μπορείς να τον αποφύγεις, αυτής της πολιτικής. Οι πολιτικές διαμορφώνονται από ανθρώπους, ναι, και οι άνθρωποι τις αλλάζουν. Να έρθουμε λοιπόν τώρα και στα της περιφέρειας και στο θέμα το μεταναστευτικό, αφού ξεκινήσαμε έτσι, προσφυγικό μεταναστευτικό. Η αλήθεια είναι ότι η περιφέρεια δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Έπεσε περισσότερο στις πλάτες των Δήμων. Εάν ο λαός του Βορείου Αιγαίου σας φέρει στη θέση του αυριανού Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, πώς σκοπεύετε έτσι με τα εργαλεία, μέσα από, και από την διεκδίκηση που έχετε πολλές φορές πει, αλλά και μέσα από τα εργαλεία που δίδονται στην περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, να διαχειριστείτε το θέμα? Όπως σας είπα, η δικιά μας πολιτική είναι αυτή, απεγκλωβισμός των ανθρώπων αυτών και από τα νησιά σε πρώτη φάση και από τη χώρα σε δεύτερη φάση. Επομένως, σε αυτή τη ρότα θα κινηθούμε. Παράλληλα, για όσο διάστημα οι άνθρωποι αυτοί θα βρίσκονται εδώ, θα πρέπει να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Είναι απαράδεκτο να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, και σήμερα η κατάσταση τόσο στη Μόρια όσο και στη Σάμο. Στη, ναι, Σάμο η κατάσταση μπορώ να πω είναι ακόμα χειρότερη από τη Μόρια. Γιατί στη Σάμο το hot spot εκεί πέρα έχει ένα δυναμικό για 700 περίπου άτομα και είναι πάνω από 4.000. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Το έχω επισκεφθεί όλα τα hot spot πολλές φορές, mm-hmm, και έχω δει την εξέλιξή τους. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά το hot spot της Σάμου θα έλεγα ότι βρίσκεται στην κορυφή των κολαστηρίων, να το πω έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Επομένως, αυτοί οι δύο άξονες, διπλός απεγκλωβισμός των ανθρώπων αυτών και από τα νησιά και από την χώρα, και για όσο διάστημα βρίσκονται εδώ, mm-hmm, να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Και να θυμηθώ ότι δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είναι ένα θέμα που φλέγει τα νησιά μας πραγματικά, που τα απασχολεί με πολλές έννοιες. Δεν έχει ανοίξει να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα επί της ουσίας, με προτάσεις και να πάμε το θέμα ένα βήμα παρακάτω και να περάσω λίγο στα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει ποιες είναι οι αρμοδιότητες της περιφέρειας και τι μπορεί να κάνει μια περιφέρεια. Κάποτε ακούγαμε για τη δυνατότητα να έχουμε μικρές κυβερνήσεις στα νησιά μας. Δεν είδαμε έτσι να ασχολούνται οι περιφέρειάς μας με θέματα που απασχολούν τον κόσμο και να δίνουν βαρύτητα. Θα θέλαμε έτσι την δική, ναι, σας θέση που το έχετε προτάξει πολλές φορές. Βέβαια, βέβαια. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι για μας πλέον δεν υπάρχει ο όρος αυτοδιοίκηση. Ναι. Υπάρχει ο όρος διοίκηση. Ναι. Γιατί ουσιαστικά οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι οι μάντες μεταβίβασης της κεντρικής πολιτικής. Mm-hmm. Και επιπλέον, για να το σιγουρέψουν αυτό, έχουν κάνει αυτό το όργανο το οποίο είχαν υποσχεθεί ότι θα καταργήσουν, την αποκεντρωμένη διοίκηση, που είναι το καπέλο των περιφερειών. Mm-hmm. Που ουσιαστικά δηλαδή μεταβιβάζει αμέσως, με ευθύ τρόπο, τις πολιτικές επιλογές της κεντρικής κυβέρνησης στις περιφέρειες. Από εκεί πρέπει να περάσουν, ας πούμε, και οι αποφάσεις των περιφερειών. Που οι περιφέρειες βέβαια έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες. Ναι. Έχουν όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες που έχει η κεντρική κυβέρνηση. Εκτός ίσως από την εξωτερική πολιτική. Όλες οι άλλες αρμοδιότητες, παιδεία, υγεία, πρόνοια, όλα αυτά, εργασιακά, όλα αυτά περνούν από τις περιφέρειες. Είναι όμως αρμοδιότητες χωρίς αντικείμενο και μπλέκονται με άλλους, όπως είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι οι δήμοι, μπλέκονται οι αρμοδιότητες και εκεί πραγματικά υπάρχει πώς να το πω, ο ανευθυνό υπευθυνισμός.
πώς αλλιώς να το πω. Επομένως, εμείς θα κοιτάξουμε όσες αρμοδιότητες υπάρχουν, να υπάρχουν και οι ανάλογοι πόροι, να υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό, ώστε να μπορούν αυτές οι αρμοδιότητες να ασκούνται. Διεκδίκηση λοιπόν πόρων προσωπικού, Και μέσων. Που αυτή τη στιγμή... Πώς θα κάνεις, ας το πούμε, αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, χωρίς μηχανικούς για να κάνουν τους ελέγχους, χωρίς πυροσβέστες για να κάνουν την πυρόσβεση ή χωρίς πάλι μηχανικούς και μέσα για να κάνεις την αντιπλημμυρική προστασία. Ή χωρίς κτηνιάτρους. Ή χωρίς κτηνιάτρους, ακριβώς αμέσως μεταφέρεται σε αυτό, χωρίς κτηνιάτρους για να κάνεις τους ελέγχους και να κάνεις την πρόληψη που απαιτείται, ώστε να μειώσεις τις συνέπειες των ζωονώσεων και των φυτονώσεων. Φέτος η ελαιοπαραγωγή καταστράφηκε επειδή έγινε καθυστερημένη και μη επαρκής δακοκτονία. Δεν ήθελε η Περιφερειακή Αρχή και οι Αντιπεριφερειάρχες να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Τάσο. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι δεν έγιναν βήματα? Ακούστε, δεν έγιναν βήματα γιατί οι πολιτικές που εκπροσωπούν οι δυνάμεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην περιφέρεια είναι προς την αντίθετη, προς τα λαϊκά συμφέροντα κατεύθυνση. Ναι. Οι πολιτικές που υπηρετούν είναι πολιτικές που ενισχύουν το μεγάλο κεφάλαιο, απομυζούν πόρους από το λαό, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, για να το δώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο για να κάνει τις περίφημες επενδύσεις. Αυτές είναι οι πολιτικές, αυτές οι πολιτικές εκπροσωπούν, γι' αυτό και εμείς είμαστε πάρα πολύ έτσι, κριτικοί απέναντι σε αυτούς που κάνουν και τους ανεξάρτητους. Ανεξάρτητοι από τι, από αυτές τις πολιτικές? Ας έρθουν και να δηλώσουν όλοι οι άλλοι συνυποψήφοι, αν είναι εναντίον της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι εναντίον της ένταξης και της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ και των πολιτικών που αυτές εκπροσωπούν. Πόσο εύκολο τώρα είναι ένας περιφερειάρχης να μπορέσει να ασκήσει αυτές τις πολιτικές χωρίς να βρίσκει πάντα μπροστά του εμπόδια ή κλειστές κάνουλες ή να μην τον βοηθάει κανένας να τις υλοποιήσει? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Χρειάζεται αγώνας. Αλλά οι κομμουνιστές δήμαρχες στις πέντε πόλεις που σήμερα έχουν την εξουσία, τη διοίκηση, ναι. Η Πάτρα, η Κεσαριανή, το Χαϊδάρι, η Πετρούπολη και η Ικαρία απέδειξαν ότι μπορούν κάτι να κερδίσουν. Εμείς δεν λέμε ότι αυτά που θα επιτύχουμε και θα κερδίσουμε θα λύνουν οριστικά τα προβλήματα. Είναι μέτρα ανακούφισης και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι και κατακτήσεις. Όπως για παράδειγμα στην Πάτρα κατάφεραν και πήραν υπαλλήλους εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Έτσι, δεν προσέβαλε ο Δήμος τις αποφάσεις μονιμοποίησης όπως κάνουν οι άλλοι δήμαρχοι στην δικαιοσύνη και κατάφεραν και πήραν αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, όταν αγωνίζεσαι, κάτι κερδίζει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το κερδίσεις, αλλά αυτό που σίγουρα είναι χαμένο είναι κάτι που δεν έχεις αγωνιστεί για να το πάρεις. Ναι. Επομένως, εμείς αυτό θα κάνουμε. Είτε από τη θέση της θεσμικής συμπολίτευσης, είτε από τη θέση της θεσμικής αντιπολίτευσης, θα είμαστε απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές. Και θα παλεύουμε μαζί με το λαό και τα προβλήματά του, για να υπάρχουν λύσεις σε όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή θα είναι η πολιτική μας. Αυτή την πολιτική ακολουθούμε 100 χρόνια που υπάρχει το ΚΚΕ. Επομένως, σε αυτή τη ρότα θα κινηθούμε. Έχουν ολοκληρωθεί τα ψηφοδέλτια, το ψηφοδέλτιο, το περιφερειακό ψηφοδέλτιο? Ολοκληρώνεται, όπως ξέρετε. Βάζουμε μέσα ανθρώπους που είναι μέσα στην κοινωνία, νέους και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, που είναι συνδεδεμένοι με το λαό, με τα προβλήματά του και έχουν αποδεδειγμένη αγωνιστική διάθεση. Ναι. Να σας ρωτήσω και αυτό, κύριε Τάσο, αν και γνωρίζω την απάντηση, έτσι και νομίζω ότι στη ΛΑΣ και στο ΚΟΕ είναι περιττή αυτή η απάντηση, αλλά περί συνεργασιών. Επειδή όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των εκλογών και σας φέρει στο δεύτερο γύρο, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι συνεργασίες βγάζουν και δημάρχους ή περιφερειάρχες. Τι θα κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση? Εμείς, ξέρετε, έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική που την ονομάζουμε κοινωνική συμμαχία. Τι σημαίνει κοινωνική συμμαχία? Κοινωνική συμμαχία σημαίνει συμμαχία πάνω στα προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα. Ας πούμε, τι να πω τώρα, το θέμα της υγείας, ναι. Να πάρω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και το θέμα της υγείας είναι και ένα θέμα που καίει πάρα πολύ και είναι και ένα θέμα στο οποίο η παράταξή μας δίνει μεγάλη έμφαση. Λοιπόν, θα έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία?
και θα παλέψουμε για να έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο τον κόσμο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Όποιος λοιπόν πιστεύει σε αυτό, είναι μαζί μας. Και να σας πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μια και αναφέρθηκα στον τομέα της υγείας. Το κέντρο υγείας, το οποίο κατάφερε και με τη δικιά μας παρέμβαση να συνεχίσει να λειτουργεί σε 24 βάρς. Και αυτό, αυτό αναγνωρίστηκε και από τον πρώην διευθυντή που δεν ανήκει στην δική σας παράταξη. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριος λοιπόν Χατζηγιάννης, ο οποίος ο άνθρωπος αγωνίστηκε για να υπάρξει 24ωρη βάρδια. Επομένως, η πολιτική που εφάρμοσε ήταν προς την κατεύθυνση που εμείς αγωνιζόμαστε να υπάρχει. Το πετύχαμε μαζί να διατηρηθεί. Και ο άνθρωπος ανεγνώρισε τη δικιά μας συμβολή και γι' αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, συμπαρατάσσεται σήμερα μαζί μας. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, στη βάση κάτω, εμείς θα έχουμε συμμαχίες. Στην κορυφή, όχι. Γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, για να δώσω έτσι ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι εννοώ με αυτό, όταν έχουμε δύο τρένα και το ένα πάει στην Ανατολή και το άλλο πάει στη Δύση, δεν μπορεί οι μηχανοδηγοί των δύο τρένων να καθίσουν να συζητήσουν πώς θα πάει ο καθένας στον προορισμό του. Στον κόσμο όμως που θα μπει στα τρένα, εμείς απευθυνόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Συνεχίζετε και σήμερα τις περιοδίες, έτσι. Συνεχίζουμε. Και στη Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Τάσο. Βεβαίως, βεβαίως. Με χαρά μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.